Είναι αυτά τα όπλα που είπε ο Άγιος Νικόδημος, έτσι. Τελεία απελπισία από τον εαυτό μας, τελεία ελπίδα στο Θεό. Ενώ το πνεύμα το κοσμικό είναι μπορώ. Εγώ μπορώ μόνος μου. Καταραμένος λέει ο άνθρωπος που ελπίζει σε άνθρωπο και στηρίζει βραχίων αυτού. Στηρίζεται στα μπράτσα του. Αυτός είναι ο σύγχρονος άνθρωπος, έτσι, ο αυτονομημένος. Τους λέει δεν έχω ανάγκη κανένα. Έχω τις γνώσεις μου, την επιστήμη μου, τους ειδικούς, την τεχνολογία, τα κομπιούτερ κλπ. Δεν χρειάζομαι κανένα Θεό. Μπορώ μόνος μου. Αυτό είναι η μεγάλη πλάνη και μεγάλος εγωισμός. Και αυτός ο άνθρωπος τελικά θα συντριβεί. Γιατί από την υπερηφάνεια έρχεται η πτώση. Λέει στην γραφή της πτώσης, λέει, ηγείται ύβρις. Οι αρχαίοι όταν λέγανε ύβρι εννοούσαν την υπερηφάνεια, τον εγωισμό. Πριν από την πτώση, από την κάθε πτώση, την κάθε συντριβή, προηγείται η ύβρις, η υπερηφάνεια, η αυτονόμηση, η αλαζονία. Αυτός είναι ο εχθρός μας. Οπότε αυτό που είπε ο Αντώνης, η εξάρτησή μας από το Θεό, η τελεία ελπίδα στο Θεό. Χωρίς εμού, λέει, ουδήναστε ποιήν ουδέν. Και όταν λέει ουδέν, εννοεί ουδέν, τίποτα. Ούτε στα εργασιακά σου θα πετύχεις, ούτε στα επαγγελματικά σου, ούτε στα επιστημονικά σου, ούτε στα οικογενειακά σου. Χωρίς το Θεό τίποτα θα κάνεις. Σωστό.